Το 2015 μπορεί να σηματοδοτήσει την αντιστροφή του 1989. Δηλαδή, από την καθεστωτική ανομία που δημιούργησε τη ζούγκλα στον χώρο της ραδιοτηλεόρασης με την υποβάθμιση και διάλυση της ΕΡΤ και την ενίσχυση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, να περάσουμε στην νομιμότητα και την αποκατάσταση του κύρους της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καθώς επίσης και τον περιορισμό της ασυδοσίας της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι σήμερα είναι άλλοι πολιτικοί συσχετισμοί. Στην κυβέρνηση υπάρχει ένα λαϊκό δημοκρατικό ρεύμα το οποίο πέρα από το θέμα της διαπραγμάτευσης προωθεί αξίες προοδευτικές στην καθημερινότητα, δίνει μάχη για την αποκατάσταση του δημόσιου, δίνει μάχη για την νέα σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Δεν δυσφημεί κάθε το δημόσιο και δεν υποτάσσεται σε κάθε το ιδιωτικό. Αυτή είναι η πολιτική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθεια ότι αυτή η γενικότερη ιδεολογική και πολιτική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ δεν αρέσει στη μνημονιακή αντιπολίτευση. Και σήμερα παρήλασαν από αυτό εδώ το βήμα εκπρόσωποι τριών κομμάτων οι οποίοι συμφώνησαν. Άλλωστε οι δύο είναι υπεύθυνοι για την διάλυση για το μαύρο στην ΕΡΤ. Είναι υπεύθυνοι και για την ασυδοσία των τηλεοπτικών αφεντικών τους. Παρήλασαν από εδώ οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και ο εκπρόσωπος του Ποταμιού, κάπως πιο εσχυντηλά, αλλά και αυτός εκεί, σε αυτή την κοινή κήτη. Και έδωσα την εντύπωση και στην περίπτωση που συζητάμε το νομοσχέδιο της ΕΡΤ, ότι λειτουργεί ένα ιονή κόμμα του μνημονίου. Αν ακούγατε τον κύριο Βενιζέλο με προσοχή, θα βλέπετε και τις αντιδράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βενιζέλος. Τους εκφράζει με την ευγλωτία του, με τα επιχείρηματά του, με την εμπιστοσύνη του στο σχέδιο του μνημονίου. Και πρέπει να πούμε ότι πράγματι τα τρία αυτά κόμματα διαπιστώνουν ότι η μεγάλη λαϊκή στήριξη προς τον ΣΥΡΙΖΑ παρά τις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης δημιουργούν για αυτά ένα δυσίωνο πολιτικό μέλλον. Δεν μπορούν να υπάρξουν όπως είναι. Πρέπει να σκεφτούν κάποιες αναδιατάξεις. Έχουν το μοντέλο της Πορτογαλίας. Σήμερα διαβάσαμε ότι τα δύο κύρια μνημονιακά κόμματα της Πορτογαλίας, το κεντροδεξιό και το άλλο συντηρητικό, με το ψευδόνυμο σοσιαλδημοκρατικό, κατεβαίνουν μαζί στις εκλογές για να αντιμετωπίσουν το σοσιαλιστικό κόμμα του, με τον Μάριο Σοάρες παλιά ηγέτη, το οποίο είχε αντιταχθεί στο μνημόνιο, από το οποίο υποτίθεται ότι βγήκε η Πορτογαλία, αλλά συνεχώς παίρνουν μέτρα ύφεσης και λιτότητας ακόμα πιο σκληρά σήμερα σε αυτή τη χώρα. Αυτό το μοντέλο της Πορτογαλίας είναι προφανές ότι είναι ένα σωσίβιο που δεν είναι εύκολο όμως, από ό,τι φαίνεται και εκεί και εδώ, να διασώσει τους ανθρώπους που ευθύνονται, τις πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. Διότι αυτό που ζούμε και σήμερα στην Ελλάδα είναι ένας βαθύς κοινωνικός διπολισμός, ο οποίος εδράζεται στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες των επιπτώσεων, των αντικοινωνικών επιπτώσεων της πολιτικής του μνημονίου και της λιτότητας. Εάν δεν αρθούν αυτές, εάν δεν υπάρξει μια πρωτοβουλία πολιτικής επανατοποθέτησης των μνημονιακών δυνάμεων, δεν υπάρχει μέλλον πολιτικό ορατό για αυτά τα κόμματα. Όσο κι αν μαζί σμίξουν και θελήσουν να δημιουργήσουν μια τεχνητή αντιπλευρά τους, ένα τεχνητό αντίβαρο. Είναι κοινωνικό λοιπόν το πρόβλημα σήμερα του διπολισμού και όχι ένα τεχνητό πρόβλημα κορυφής. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι γύρω από την ΕΡΤ ξυφούλκησαν οι δελφίνοι των διαφόρων κομμάτων. Τους ακούσαμε. Είναι σίγουρο ότι αυτό που δεν έχουν συνειδητοποιήσει και αυτοί είναι ότι οποιοδήποτε προσωπικό μέλλον τους σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί εάν οι ίδιοι συνεχίζουν να παρουσιάζονται ως οι υπερασπιστές μιας απεχθούς μνημονιακής πραγματικότητας. Τώρα, σχετικά με τα ζητήματα του νομοσχεδίου, ακούσαμε πολλές υπερβολές. Μέχρι και οι ενέδ μιλήσανε.
κάποιοι. Βέβαια, μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι αυτός που μας εισήγαγε, ο κύριος Συνάρη Φωταγιάννενα, τον νεολογισμό η ΕΝΕΔ, λέγοντας ότι πρόκειται για τον εθνικό λαϊκισμό, το έψιλον, και όχι οι ένοπλες δυνάμεις, είναι ένα γνήσιο τέκνο του κυρίου Αβέροφ, του Μακαρίτη του Αβέροφ. Και είναι αυτός, ο Μακαρίτης Αβέροφ, ο οποίος διατήρησε την ΕΝΕΔ, αυτό το έμβλημα της χουντικής, σε εισαγωγικά, ενημέρωσης, μέχρι το 1981, όταν υπήρξε επί Πασόκ η κατάργηση της ΕΝΕΔ. Δεν πειράζει όμως. Έχει σημασία να τονίσουμε ότι το Ιωνί Κόμμα του Μνημονίου συνέχισε την επίθεσή του απέναντι εναντίον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Με έναν προκαταβολικό τρόπο επιχειρεί τη δυσφήμιση της νέας ΕΡΤ, χωρίς στοιχεία, δεν περιμένει καν να δει δείγμα γραφής, το οποίο, εκτός των άλλων, συνιστά αυτή η προκαταβολική δυσφήμιση της δημόσιας τηλεόρασης, συνιστά μια υπηρεσία προς τη διαπλοκή. Άλλωστε και η διάλυση της ΕΡΤ, το μαύρο στην ΕΡΤ, ήταν μια υπηρεσία προς την διαπλοκή, προς τα κανάλια της διαπλοκής. Κύριοι συνάδελφοι, όταν ακούμε κήρυγμα κατά του λαϊκισμού, αναγνωρίζουμε πίσω από αυτό ένα μίσος σε κάθε τι λαϊκό και δημοκρατικό. Υπήρξε λαϊκισμός και υπάρχει. Άλλωστε, η πιο νέα εκδοχή του είναι το μνημόνιο. Μια οριζόντια δυσφήμιση της κοινωνίας. Όλοι μαζί τα φάγαμε, έλεγε. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Η εξίσωση, η εξουθένωση, η εκμυδένιση των διαφορών, η αντίληψη ότι όλη η κοινωνία είναι στο εδόλιο και η εξουσία, η παρικνωσμένη εξουσία, είναι από πάνω ως κατήγορη. Είναι σαφές ότι αυτή η απολογία των ισχυρών που ταυτίζεται με ένα κατηγορητήριο εναντίον των αδυνάτων είναι η χειρότερη μορφή λαϊκισμού. Και αυτή ακριβώς η μορφή του λαϊκισμού, η κατασυκοφάντηση του δημόσιου και η υπηρεσία προς το μεγάλο ιδιωτικό συμφέρον είναι τα εμβλήματα της περιόδου του μνημονίου, την οποία ο λαός αφήνει πίσω του όσο μπορεί μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση που διεξάγει η κυβέρνηση. Ακούσαμε επίσης κραυγές περί κομματικής τηλεόρασης. Ατυχείς φράσεις ακούστηκαν εδώ μέσα, ναι. Ο καθένας έχει την ευθύνη των φράσεών του. Το νομοσχέδιο είναι σαφές. Επανέρχονται όλοι, όχι τα παιδιά μας, όλοι. Αξιολόγηση τμήματων θα υπάρξει. Δεν σημαίνει ότι η ΕΡΤ θα μείνει έτσι, η νέα ΕΡΤ, χωρίς αξιολόγηση των τμήματων και των στόχων της. Αλλά επανέρχονται όλοι. Και δεν επανέρχονται με βάση το καθεστώς της συντεχνίας και των παθογενειών του παρελθόντος. Αντιθέτως, γίνεται ένας πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα στη διοίκηση και στην εκπροσώπηση και ο συνδικαλισμό. Διότι η ιστορία της συνδιαχείρισης, μέσα μάλιστα όχι από άμεσες διαδικασίες εκλογής των εκπροσώπων, αλλά μέσα από το διορισμό, παραπέμπει σε ένα γραφειοκρατικό μοντέλο ενός κομματικού συνδικαλισμού, το οποίο μας είναι απεχθές και το οποίο δεν θέλουμε να αφήσουμε να επιβιώσει στη σημερινή νέα ΕΡΤ. Άρα λοιπόν, οι κραυγές που ακούγονται είναι κραυγές υπονόμευσης, είναι κραυγές υπηρεσίας προς τη διαπλοκή. Το κόστος για τα εργασιακά είναι το 40% του συνολικού κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ. Στη νέα ΕΡΤ θα είναι 50 με 60 εκατομμύρια. Στην ΕΡΙΤ ο προϋπολογισμός για μισθούς το 2014 ήταν 34 εκατομμύρια. Και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού έφτασε 53 εκατομμύρια. Είναι δείγμα του νοικοκυρέματος. Άρα δεν έχουμε σοβαρή απόκληση και με τη νέα ΕΡΤ, όπου θα εργαστούν αρκετά περισσότεροι, 2.000 περίπου άνθρωποι, έναντι 1.000 που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στην ΕΡΤ. Τονίζουμε, γιατί θέλουμε να γίνει σαφές, είναι τα παλαιά συσσωρευμένα χρέη της ΕΡΤ, είναι υποχρεώσεις του δημοσίου. Δεν φτιάχνουν από εμάς. Από το 99 και μετά υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη της ΕΡΤ απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία, απέναντι στο κράτος,
Αυτά μια στοιχειώδης καλή λειτουργία του κράτους, τα αναγνωρίζει και τα εξυπηρετεί. Δεν έχουν σχέση με την επανλειτουργία της, με την λειτουργία της νέας ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθουμε περηφάνεια που θα ξανανοίξει επί των ημερών μας η ΕΡΤ. Διότι πιστεύουμε ότι το δικαίωμα του πολίτη στην ενημέρωση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να παραμείνει αναπαλωτρίωτο από την επίθεση των μεγάλων συμφερόντων, από την επίθεση των αγοραίων δυνάμεων, από την επίθεση των πολιτικών δυνάμεων που υποτάσσονται στην αγορά και τα μεγάλα συμφέροντα. Θα διαφυλάξουμε την αντικειμενικότητα της νέας ΕΡΤ. Και αυτό θα φανεί από τις επιλογές που θα γίνουν, επιλογές που θα κριθούν από τον ελληνικό λαό και ως προς τα πρόσωπα και την αξιοπιστία τους, αλλά και ως προς το πρόγραμμα που θα εκπέμψει η ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ.